καλή αθλητική είδηση της ημέρας από το Material Sportivo. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή Material Sportivo, εκπομπή που αναζητά το υλικό που μας δίνει έμπνευση και ζωή στην καλή αθλητική είδηση της ημέρας. Στο μικρόφωνο του Ionion FM, ο Γιάννης Σταθόπουλος. Με μεγάλη χαρά, κυρίες και κύριοι, φιλοξενώ και σας παρουσιάζω σήμερα μια ιστορική φωνή της δημοσιογραφίας, τον κύριο Γιάννη Θεοδωρακόπουλο, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου. Τον πρόεδρο δηλαδή των αθλητικών συνταχτών, των αθλητικών δημοσιογράφων, ο οποίος μου κάνει την τιμή να είναι απέναντί μου εδώ στο στούντιο του Ionion FM. Αγαπητέ Πρόεδρε, κύριε Θεοδωρακόπουλε, αγαπητέ μου Γιάννη, καλωσορίσατε στο στούντιο του Ionion FM για να μιλήσουμε λίγο για το συνάφι μας, για την αθλητική δημοσιογραφία δηλαδή, και όχι μόνο. Ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζω και εγώ όλους τους ακροατές που μπαίνουν μαζί μας την επόμενη ώρα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι βρισκόμαστε απέναντι. Ναι, αντίπαλοι θα είμαστε εδώ στον αποστέλεσμα. Εντάξει, θα δείξει. Πάντως η διάθεση είναι καθαρά συνεργατική, γιατί όπως είπαμε θα μιλήσουμε για αθλητική δημοσιογραφία. Και θέλει συνεννόηση και συνεργασία. Ακριβώς, πάντα ισχύει εν τη ενώση. Αλλά βεβαίως αν τεθεί και θέμα αντιπαράθεσης, εμείς στον αθλητισμό έχουμε και το πνεύμα του ανταγωνισμού, γιατί όχι. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας, κύριε Θεοδωρακόπουλε, εσείς ξεκινήσατε και ασκήσατε τηλεοπτικά την αθλητική δημοσιογραφία σε μια εκπομπή που ήταν σαφώς πιο ευνοϊκή για την επαγγελματική εξέλιξη των αθλητικών συνταχτών. Σήμερα, από τη θέση του Προέδρου του ΨΑΤ, επί σειρά ετών που είστε, αγωνίζεστε για τη βιωσιμότητα, για την επιβίωση όλων των αθλητικών ΜΜΕ και τα δικαιώματα των αθλητικών συνταχτών. Πείτε μου, μιας και είναι περίοδος εγγραφών σε πανεπιστήμια, κέντρα ελευθερών σπουδών και σχολές δημοσιογραφίας, γιατί ένα παιδί, ένας νέος άνθρωπος, να επιλέξει σήμερα να γίνει αθλητικός δημοσιογράφος? Υπάρχουν αξιοπρεπείς επαγγελματικές προοπτικές? Και το ρωτάω αυτό γιατί πολλοί νέοι, ειδικά και στο επάγγελμα που καλούνται να επιλέξουν, δηλαδή την αθλητική δημοσιογραφία, για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους, κάνουν και δεύτερη δουλειά ή διατηρούν μια άσχετη με τη δημοσιογραφία εργασία και αναγάγουν τη δημοσιογραφία, ιδιαίτερα την αθλητική, σε χόμπι. Υπάρχουν λοιπόν, η ερώτηση είναι, επαγγελματικές προοπτικές για τους νέους αθλητικούς συντάκτες? Εγώ τώρα, με βάση ότι η ερώτηση ήταν τόσο σύντομη, τόσο μικρή, ναι, πρέπει να μιλήσω πολύ ωραία. Αυτό ήταν καρπάκες. Το αντιλαμβάνουμε. Δάσκαλε, το αντιλαμβάνουμε, αλλά έπρεπε να μπει η ερώτηση. Ακριβώς, έπρεπε να δομηθεί. Καταρχήν, νομίζω ότι ένας νέος, για να γίνει δημοσιογράφος, για να θέλει να γίνει αθλητικός δημοσιογράφος, ίσως και γενικότερα δημοσιογράφος, πρέπει να το έχει μέσα. Έτσι είναι. Δηλαδή δεν λέει ποτέ, εγώ θα γίνω για να οικονομήσω, για να έχω στη ζωή μου άνεση οικονομική. Λέει γιατί μ' αρέσει, με συναρπάζει, με κάνει, με φτιάχνει. Αυτοί που κινούνται στον αθλητισμό είναι οι ήρωές του. Και ξεκινάμε με τους αθλούμενους, με τους ποδοσφαιριστές, τους μπασκετμπολίστες, τους αθλητές του στίβου, της κολύμβησης, να μην πω όλα τα αθλήματα τώρα γιατί θα... Είναι πολλά. Θα εκτεθούμε και οι δύο. Εντάξει, το Ολυμπιακό πανόραμα, ας πούμε. Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Ξεκινάει με αυτή την... Έτσι, και μετά μπαίνει στους δημοσιογράφους. Και αρχίζει και ταυτίζει τους δημοσιογράφους. Λέμε πολλές φορές, αυτός έτσι, αλλά είναι αυτή, είναι αυτή η ομάδα. Αυτός έτσι, αλλά είναι εμένα, μου λένε, εσύ δεν είσαι του ποδοσφαίρου, εσύ είσαι του στίβου, είσαι του έτσι, είσαι του... των Ολυμπιακών αθλημάτων. Έτσι. Ο κόσμος ξέρει, τα παρακολουθεί και... πρέπει να πω ότι από πολύ μικρό το παιδί, που όταν γίνεται από 5 χρονών, 4, 3, που βγαίνει στη ζωή και σκαρίζει, όπως λέμε στο χωριό μου. Εγώ το χωριό μου είναι το Βεζίκι της Γορτινίας, αν έχεις ακούσει. Βεβαίως. Λοιπόν, το παιδί λοιπόν ψάχνει τον αθλητισμό. Είναι οι πρώτες του εντυπώσεις, το πρώτο του, το μεγάλο του ενδιαφέρον είναι εκεί πέρα. Άρα λοιπόν χτίζει και λέει θα πάω από εκεί. Πόσοι με σταματάνε στον δρόμο να με ρωτήσουν? Τώρα, είναι η εποχή αυτή η καλύτερη για να, γίνεις αθλητικός δημοσιογράφος, επαγγελματίας για να γίνεις, έτσι. Νομίζω ποτέ δεν είναι η καλύτερη. Έτσι. Μόνο μια περίοδος του 90-95 περίπου, που βγήκαν τα ιδιωτικά κανάλια όλα μαζί, ναι, που βγήκαν τα ραδιόφωνα όλα μαζί, ξαφνικά όποιος περνούσε απ' έξω από την πόρτα, καλή, είμαστε τώρα εμείς σε αυτό εδώ το ωραίο στούντιο,
μπορούσε να το πει έλα μέσα και για δημοσιογράφος. Μάλιστα. Υπάρχει ένα μεγάλο όνομα στη δημοσιογραφία που εγώ το μάζεψα από το δρόμο. Έτσι τότε του λέω, καλά λέει θα έρθω αύριο μεθαύριο. Αν δεν έρθει σήμερα δεν προσλαμβάνεσαι, σήμερα έχω ανάγκη. Δηλαδή θέλω να πω ότι ήταν διαφορετικά τα πράγματα, είναι διαφορετικά, δυσκολίες θα είναι πάντα. Αν σκεφτούμε και την κρίση τη μεγάλη, όχι της χώρας, την παγκόσμια, από το 2008 μέχρι σήμερα έχουμε μια οικονομική κρίση. Εγώ δεν το συνδέω με τα μνημόνια μόνο, έτσι το συνδέω με τη γενικότερη. Εδώ είχαμε στην Ελλάδα 16 αθλητικές εφημερίδες ημερήσεις. Ναι. Τώρα έχουμε 5 προς 6. Έχουμε και μία στη Θεσσαλονίκη. Όπου η Θεσσαλονίκη δεν έχει καθημερινές εφημερίδες, έχει μόνο μία αθλητική, τη Μετροσπορτ. Θέλω να πω λοιπόν ότι έχουν αλλάξει. Ο κόσμος, οι εφημερίδες που πουλούσαν τότε φοβερά φύλλα, εγώ ξεκίνησα στην αθλητική ήχο, μπορούσε να πουλάει και 70.000 την ημέρα. Τώρα, αν μαζέψουν όλες οι εφημερίδες 10.000 φύλλα την ημέρα, θα είναι μια μεγάλη επιτυχία της αθλητικής δημοσιογραφίας. Είναι μια κουβέντα πολύ μεγάλη. Πραγματικά το είπα αστειευόμενο στην αρχή, ότι πρέπει εγώ να μιλήσω πάρα πολλές ώρες. Αλλά... Ουσιαστικά είναι μια κουβέντα. Εγώ θα την προκαλέσω λίγο ρωτώντας σας, κύριε Θεοδωρακόπουλε, ότι από πλευράς του ΟΠΣΑΤ, σε τι ΟΠΣΑΤ, να θυμίσουμε για τους ακροατές, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου, σε τι ενέργειες προβαίνει ώστε να βοηθήσει την κατάσταση γενικότερα της αθλητικής δημοσιογραφίας, του αθλητικού τύπου και των συναδέλφων φυσικά? Προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα καλύτερο περιβάλλον. Αυτό είναι το κυριότερο. Εμείς προσπαθούμε να επιμορφώσουμε τους δημοσιογράφους. Mm-hmm. Έτσι δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στην πολιτική τους. Δεν μπορούμε να πούμε αν μια εφημερίδα βγάζει πρώτο το τίτλο τον Ολυμπιακό ή άλλη που βγάζει τον Παναθηναϊκό ή άλλη που βγάζει την Άγη, τον ΠΑΟΚ ή τον Άρη, για να πω τις πιο γνωστές ομάδες. Που έχουν και παντικό τύπο. Ναι, έτσι ακριβώς. Εκεί λοιπόν έχουμε... Εμείς δεν μπαίνουμε σε αυτό. Εμείς θέλουμε οι δημοσιογράφοι να μην έχουν αυτό το παλιό όνομα που μας είχαν συνδέσει πολύ με την βία, με γεγονότα δηλαδή που προκαλούσαν οι τίτλοι. Έτσι έβγαινε ένας τίτλος και τίναζε έναν αγώνα στον αέρα πέντε μέρες πρωτού γίνει. Ναι. Αυτά τα πράγματα τώρα δεν τα βλέπουμε. Και οι αθλητικοί συντάκτες γινόντουσαν πολεμικοί ανταποκριτές. Αυτά τώρα είναι να τρελαίνεσαι πραγματικά με τις εικόνες που υπήρχαν. Λοιπόν, αυτά λέτε τώρα ότι δεν υπάρχουν. Πολύ μειωμένα. Το λέω γιατί πριν από ένα χρόνο μετά την υπόθεση, ένα μισή χρόνο περίπου τώρα είναι, την υπόθεση δηλαδή την δολοφονία του Άκη του Καμπανού. Λοιπόν, είχε γίνει μια μεγάλη έρευνα από την ΑΛΚΟ. Έτσι, η ΑΛΚΟ είναι μέσα στις πολύ μεγάλες εταιρείες δημοσκοπήσεων. Λοιπόν, η οποία έδωσε ότι το 5% του κόσμου, που μέσα σε αυτό το κλίμα έγινε μάλιστα, έτσι, για να είμαστε ακριβείς, ευθύνονται ο αθλητικός τύπος, η αθλητική δημοσιογράφη, όλοι, εν πάση περιπτώσει το δικό μας το κομμάτι. Αυτό μπορούμε εμείς να το βελτιώσουμε, να το πάμε παρακάτω. Γιατί, τώρα να εξηγήσω και γιατί και παλιότερα δεν ευθυνόντουσαν οι εφημερίδες, όταν την είδηση την έδινε μια ομάδα, μια ΠΑΕ, ας την πούμε έτσι, γιατί να φταίει αυτός που γράφει την είδηση και δεν φταίει αυτός που τη δημιουργεί? Γιατί να κυνηγάμε, λοιπόν? Έχει δηλαδή... Θα μας πει κάποιος, ας πούμε, κακοπροαίρετος ή κάποιος καλοπροαίρετος και επιφυλακτικός. Θα μας πει γιατί ο αθλητικός δημοσιογράφος πρέπει να φιλτράρει την είδηση που λαμβάνει, την ενημέρωση που λαμβάνει. Φιλτράρει, του λέει, άμα είναι το λέει τόσο η ομάδα. Δεν είναι θέμα. Όταν λέει μια ομάδα και λέει έρχεται την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, που θυμάμαι, το τσεκούρει ο διαιτητής. Ναι. Αφού το λέει η ομάδα και δεν παθαίνει τίποτα. Ψάχνουμε να βρούμε αυτόν που το γράφει. Okay. Τώρα, βέβαια, αυτά είπαμε έχουν σχεδόν εξαλειφθεί. Είμαστε σε άλλο επίπεδο. Έχουμε δει όλοι ότι αυτά δεν ωφελούν κανέναν. Και γι' αυτό το λόγο και γι' αυτό αποτυπώνεται και στις μετρήσεις που άλλες κατηγορίες τους δίνει, όπως έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ οι αθλούμενοι, έτσι. Είναι παλιά γίνονται τρομακτικά επεισόδια, τώρα έχουν τα προσωρινά που λέμε, κάνε τρεις πάνε πάνω ή όταν τελειώνει ένας μεγάλος αγώνας που βλέπουμε τους
ποδοσφαιριστές, λέω, είδους μπασκετμπολίστες, αλλά στο ποδόσφαιρο κυρίως το βλέπουμε, ότι ο ένας χαιρετάει τον άλλον. Ναι. Δεν έβλεπε σε αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ή ΑΕΚ ή ΠΑΟΚ ΑΕΚ, δεν έβλεπε ποτέ στο τέλος να χαιρετιούνται οι παίκτες μεταξύ τους. Μισχύ. Φεύγανε από τη μία μεριά γιατί εξέδρα θα έβγαινε και θα τους έκραζε. Σοβαρά, πίσω στο χέρι σε αυτόν που μας έβαλε τον γκολ ή που το. Είναι τέτοια θέματα μεγάλα και γι' αυτό είπα ότι εμείς πάμε έτσι. Επίσης, εμείς ακολουθούμε μια. Ότι ξέρουμε ότι είμαστε η παιδαγωγή. Η πρώτη παιδαγωγή είναι οι αθλητικοί συντάκτες των παιδιών. Δεν είναι απλώς ωραίο, είναι αληθινό. Ωραίο. Δηλαδή το παιδάκι λοιπόν που παρακολουθεί στην τηλεόραση 3, 4, 5, 6 χρονών που είναι το μυαλουδάκι του σφουγγάρι πραγματικά, αυτό το παιδάκι βλέπει, ακούει τον δημοσιογράφο και όταν ο δημοσιογράφος δει κάτι καλό, αυτό που λέμε πέφτει ένας παίχτης κάτω αντίπαλος και πάει και του δίνει το χέρι και το σηκώνει. Αν ο δημοσιογράφος γίνεται να πει, βλέπετε τι ωραία σκηνές, να πριν από ένα λεπτό κοντραρίσκαν ποιος θα βάλει τον γκολ ή ποιος θα το σώσει τον γκολ. Και εδώ τώρα, να. Το χρωτάει και σου λέει έτσι πρέπει να κάνω στη ζωή μου. Πρόεδρε μου, όλη αυτή η μέχρι στιγμής κουβέντα ουσιαστικά εμπεριέχει συμβουλές, είναι γεμάτη συμβουλές προς τους νεότερους αθλητικούς συντάκτες. Αν την διλύσουμε λοιπόν, θα βγάλουμε πολλές συμβουλές, πολλές κατευθύνσεις που οι νέοι αθλητικοί συντάκτες θα πρέπει να ακολουθήσουν. Έτσι λοιπόν ας το συνοψίσουμε. Συμβουλές από έναν παλιό, όπως εσείς, προς τους νέους αθλητικούς συντάκτες, κύριε Θεοδωρακόπουλε. Επιγραμματικά, 1, 2, 3, 4. Bullet points, όπως λέμε και στα χωριά μας. Τι να πούμε τώρα, να πάμε να πούμε 1, 2, 3. Σεβασμό στη δουλειά σου. Πρέπει να ξέρουμε πρώτα απ' όλα ότι. Ότι εκείνη την ώρα που δουλεύεις στην τηλεόραση απευθύνεσαι ότι σε πληρώνουν κάποιοι απέναντι. Δηλαδή τα λεφτά που παίρνει η τηλεόραση έρχονται από τους πολίτες. Άρα είσαι για αυτούς. Την ώρα που γράφεις σε μια εφημερίδα, ανεξάρτητα ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της, αυτός που θα πουλήσει και το κοινό. Έτσι, αυτός που σε αγοράζει θα έχει απέτηση από σένα, που αγοράζει την εφημερίδα, έχει απέτηση από σένα να είσαι σωστός. Ναι. Λοιπόν, δεν έχεις κανένα λόγο να προκαλείς κανέναν και τίποτα. Είσαι υποχρεωμένος να πεις την αλήθεια. Οι αλήθειες λέγονται και με τρόπους, αν καμιά φορά πιέζεις από τους εργοδότες ή λες ο δικός μου τώρα είναι αυτός. Ναι, ναι. Να πω κάτι για τον στεναχωρήσω. Γιατί έχουμε γίνει το φαινόμενο της αυτολογοκρισίας. Σωστό. Το βρίσκουμε αυτό έτσι. Νομίζω ότι ξεπερνιούνται όλα. Θυμάμαι ένας παλιός μου εκδότης έλεγε να σου πω. Δεν πειράζουμε την κυβέρνηση. Γενικώς, ναι. Να πούμε ούτε ποια κυβέρνηση. Δεν χρειάζεται. Μας ενδιαφέρει, ναι. Αλλά να μην τους τη χαρίζετε κιόλας. Δηλαδή, να πηγαίνετε να βρίσκετε έναν που λέει κατά της κυβέρνησης και το βάζετε δηλώσεις του. Άρα δεν θα πείτε τη γνώμη σας, αλλά θα βάλετε κάποιον και να τα πει και θα τα παίξουμε εμείς αυτά. Κανονικά. Σωστά. Άρα λοιπόν, υπάρχουν τρόποι. Για να ακουστούν όλα. Έτσι. Μάλιστα. Το θεσμικό μας όργανο, κύριε Θεοδωρακόπουλε, ο ΨΑΤ, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου, διοργανώνει με απόλυτη επιτυχία κάθε χρόνο τα ετήσια βραβεία για τους καλύτερους του ελληνικού αθλητισμού. Μια εκδήλωση που μεταδίδεται πάντα από την ΕΡΤ και στην οποία παρευρίσκεται η πολιτική ηγεσία του αθλητισμού, η πολιτιακή ηγεσία και φυσικά η αφρόκρεμα του ελληνικού αθλητισμού. Μου έχετε δωρήσει παλαιότερα. Ένα αντίγραφο του σκίτσου του Κώστα Μητρόπουλου που κοσμεί και το γραφείο σας στο ΨΑΤ που ουσιαστικά που αναγράφεται ότι που το μήνυμα είναι ότι η αθλητική δημοσιογραφία και ο αθλητισμός πάνε μαζί. Έτσι λοιπόν σας ρωτάω με το έμπειρο μάτι σας ποιες είναι οι προοπτικές του ελληνικού αθλητισμού εν ώψη Ολυμπιακών Αγώνων των Παρισίων 2024 και όχι μόνο. Καταρχήν για το σκίτσο να πω κάτι. Βεβαίως. Ο διάσημος Κώστας Μητρόπουλος, ο σκίτσο. Εμβληματικός. Ναι. Πόσο χρόνο είναι τώρα, αλήθεια. Τα 90 τα έχει καβαλήσει εύκολα. Είναι και μέλος μας, έτσι δεν είναι. Το μοναδικό επίζων μέλος του ΨΑΤ. Όταν ιδρύθηκε ο ΨΑΤ. Ιδρυτικό μέλος του ΨΑΤ, ναι. Το 52 ιδρύθηκε, άρα 71 χρόνια. Γι' αυτό να το δώσουμε. Οπότε να πολλούς χαιρετισμούς. Όχι, να του δώσουμε και 20 χρονών να ήταν πόσο νερό. Άρα το 90 το έχει λοιπόν, είναι και, πραγματικά. Και την αγάπη τότε, μας. Τότε λοιπόν ήταν να το τιμήσουμε και μάλιστα όταν το είπα στο συμβούλιο το δικό μας, πολλοί δεν ξέραν ότι ήταν αυτός ο σκητσογράφος. Από τα μέλη λέω, παιδιά, αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι μπροστά, δεν κάνει τώρα αθλητικό, αλλά έχει. Τότε λοιπόν τον βραβεύσαμε και το δώρο του ήταν αυτό το σκίτσο που
που έλεγε ότι πάνε μαζί πραγματικά. Ναι. Τι θα ήταν ο αθλητισμός, λέει, χωρίς τους δημοσιογράφους, ό,τι χωρίς τους αθλητές. Ακριβώς. Δηλαδή, είναι εξαιρετική και όταν θα δημοσιεύσουμε και στο site τη συνέντευξή μας, τη σημερινή μας συνέντευξη, θα το βάλουμε και αυτό το σκίτσο, γιατί αξίζει τον κόπο να ουσιαστικά να περάσει αυτό το μήνυμα και στο ευρύ κοινό, ότι η αθλητική δημοσιογραφία και αθλητισμός πάνε μαζί. Και με το έμπειρο μάτι σας, Πρόεδρε, προοπτικές για τον ελληνικό αθλητισμό εν ώψη παρουσίου και γενικότερα. Νομίζω ότι ο ελληνικός αθλητισμός μας εκπλήσει πάντα ευχάριστα. Αυτό είναι σημαντικό. Εσύ είσαι μέσα στα πράγματα από στην Ένωση Συμμετασχόντων στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που σημαίνει στο πιο μεγάλο και το πιο αναγνωσμένο παγκόσμια σωματείο των αθλητών. Mm-hmm. Και βλέπεις και από κοντά τα πράγματα. Έτσι. Ναι. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη δυναμική. Είναι δυναμική. Κάθε μέρα που λέμε τόσα τα προβλήματα, γιατί τα προβλήματα είναι πολλά. Αυτό πρέπει να το πούμε, να το λέμε. Και δεν ξέρω γιατί δεν γίνονται κιόλας. Ειλικρινά το λέω. Μου κάνει εντύπωση. Ακούω πολλές φορές τώρα. Εγώ έχω κάνει και δήμαρχο στην Πέφτη. Θα μιλήσουμε γι' αυτά. Δεν θα πω κάτι γι' αυτό. Όχι, θα μιλήσουμε. Όχι. Και λέγανε όλοι τα προβλήματα. Α, δεν λύνονται όλα. Πώς δεν λύνονται. Δηλαδή, γιατί δεν λύνονται όλα τα προβλήματα των αθλητών. Ναι. Τι θέλουν να προπονούνται. Άρα είναι συγκεκριμένα. 1, 2, 3, 4, 5. Να πηγαίνουν σε προετοιμασίες. Υπάρχει μεθοδολογία, ο προπονητής το λέει στον αρχιπροπονητή και λέμε ότι αυτός ο αθλητής θα πρέπει να πάει εκεί. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή δεν είναι ακριβό το σπορ που λέμε. Είναι θέμα μιας συνέπειας που πρέπει και οργάνωσης. Να έχει, η οργάνωση να έχει μια πλευρά απέναντι στην άλλη. Έτσι. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος, πολύ ικανοποιημένος ως αθλητικός δημοσιογράφος. Συμμερίζομαι. Ως φίλαθλος, έτσι, γιατί πρέπει να αγαπάς πολύ, που είμαι και φίλαθλος πάρα πολύ, την προσπάθεια των αθλητών, και έχω μόνο να πω ότι οφείλουμε μόνο να μην τους θυμόμαστε στο αεροδρόμιο όταν γυρίσουν από τους Ολυμπιακούς ή από τα παγκόσμια πρωταθλήματα και να λέμε που είναι αυτός που βγήκε τώρα. Έτσι, και να μην ζούμε τέτοιες στιγμές. Θα πρέπει να έχουμε ένα διάστημα, όσο έχουμε ένα χρόνο περίπου, έτσι, να είμαστε κοντά σε όλους τους αθλητές. Και εμείς από τη μεριά μας, οι δημοσιογράφοι, ναι, να προβάλλουμε και να μην ψάχνουμε να τους βρούμε στο αεροδρόμιο ποιος είναι αυτός που γύρισε με μετάλλιο. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι προβάλλουμε τις επιτυχίες του αθλητισμού, αλλά και γενικότερα τώρα και με την ανάπτυξη του ίντερνετ κάποια πράγματα είναι ακόμα πιο ευέλικτα και μπαίνουμε εις βάθος και στον αθλητισμό γενικότερα και στα μη διαδεδομένα αθλήματα. Εγώ θα πω για σας ότι είναι πολύ σημαντικό άνθρωποι του αθλητισμού, της αθλητικής δημοσιογραφίας και του αθλητισμού όπως εσείς να είναι στην πολιτική. Και λες και διάβασες τη σκαλέτα μου, Πρόεδρε, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω. Η επόμενη ερώτηση είχε να κάνει ακριβώς με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, το κοινωνικό. Ας φύγουμε λοιπόν από το αθλητικό παύλα ολυμπιακό περιβάλλον και ας περάσουμε σε ευρύτερο κοινωνικό. Λένε πολλά πράγματα για μας τους δημοσιογράφους, αλλά όχι καλά. Αλλά η αλήθεια είναι, εγώ επιμένω και το λέω διαρκώς και πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου, ότι είναι οι δημοσιογράφοι που αναδεικνύουν θέματα, οι δημοσιογράφοι που αναδεικνύουν προβλήματα, οι δημοσιογράφοι που ασκούν πίεση για άμεση λύση. Με λίγα λόγια, οι δημοσιογράφοι είναι άνθρωποι με αυξημένη κοινωνική ευαισθησία και αντίληψη και διάθεση εμπλοκή στα κοινά. Είναι λοιπόν αυτός ο λόγος, κύριε Θεοδωρακόπουλε, που υπηρετήσατε το θεσμό του Δημάρχου της Πεύκης Αττικής? Καταρχήν είπες τόσα πολλά υπέρ του κλάδου μας. Αλίμονο. Δεν ξέρω. Και να ευλογήσουμε τα γένια μας. Αλλά εγώ κρατάω λίγο κάποιες αποστάσεις από όλα αυτά, έτσι, για να είμαι ειλικρινής. Εγώ ξεκίνησα την υπόθεση στο Δήμο της Πεύκης που έγινα δήμαρχος πριν λίγα χρόνια. Όχι γιατί ήμουν δημοσιογράφος. Γιατί έβλεπα τα πράγματα σε ένας πολίτης, σαν ένας πατέρας, ενός παιδιού, που έβλεπα που είναι, πήγαινε παιδική χαρά, ψάχναμε να βρούμε. Το πεζοδρόμιο ήταν σηκωμένο, το καροτσάκι που έπρεπε να κρατάς, να πηγαίνεις στο παιδί βόλτα, δεν είχε πεζοδρόμιο να το γίνει, γιατί το πεζοδρόμιο πάνω έβρισκες τον κολόνα της ΔΕΗ.
Ακριβώς δίπλα και συμπτωματικά έβλεπες την κολόνα του Δήμου, το χαμηλό φωτισμό που λέμε. Έτσι. Πιο δίπλα, ίσως και μαζί εκεί, σαν να θέλει κάποιος να πήρε, δεν περνάει κανένας εδώ πέρα, έβλεπες το στήλο της τροχέας που έλεγε απαγορεύεται δεξιά. Έτσι. Ναι. Άμα έβλεπες καμιά παράνομη διαφήμιση, τέτοια πινακίδα κάποιου άλλου, νομίζω ότι δεν περνούσε ούτε κουνούπι στο πεζοδρόμιο. Λοιπόν, μπάχαλα. Το λέω αστευόμενος. Ναι. Ναι. Θέλω να πω όμως ότι αυτό είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο. Μπορούμε να περπατάμε στο πεζοδρόμιο. Το πεζοδρόμιο είναι για τους πεζούς. Μπορούμε ούτε να ανέβει το αυτοκίνητο πάνω, με διάφορα πράγματα. Λες τόσο απλά θέματα. Αυτά είναι τα αυτονόητα. Και εμείς κουβεντιάζουμε για αυτονόητα. Εγώ λοιπόν πήγα στην υπόθεση αυτή για να λυθούν κάποια θέματα που έπρεπε να τα δω μέσα από το παιδί μου, έτσι, που τα αντιμετώπιζα. Έτσι, παιδικές χαρές πρέπει να είναι ασφαλείς, πρέπει να είναι έτσι, πρέπει να έχουν να είναι με το συνθετικό, γιατί αλλιώς δεν είναι έτσι μετά από λίγα χρόνια. Οι παιδικές χαρές από το 16 πρέπει να είναι σε προδιαγραφές, αλλά αν πάμε εγώ, έτσι πέρασα όλη την Κορτινία αυτό το διάστημα σε όλα τα χωριά, σε πολύ λίγα είδα παιδική χαρά. Καταρχήν δεν βρίσκαμε και καμία. Τα παιδιά εκεί δεν είναι άλλο. Να σημειώσουμε ότι είστε από εκεί, από την Κορτινία. Ναι, έχω γεννηθεί στο Βυζίκι της Κορτινίας. Έχω πάει σχολείο στα Τρόπαια και όταν έγινα 18 ήρθα για σπουδές στην Αθήνα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑΣΟΕ, το λέγανε τότε. Λοιπόν, και έβλεπες αυτό και έλεγες, μπορεί να είναι έτσι και όμως οι παράνομες είναι. Πολλές δηλαδή, πολλές. Πολλές δεν είναι όλες μαζί, πολλές από αυτές τις λίγες. Ναι. Λοιπόν, άρα έβλεπα τα πράγματα έτσι πολύ, πολύ, πολύ πρακτικά. Okay. Και ήμουν ο άνθρωπος, είπαμε, του αυτονόητου. Και αυτό το αυτονόητο είναι το θέμα που πρέπει να πολεμήσουμε και πρέπει να αγωνιστούμε. Έτσι ξεκίνησε η υπόθεση. Μετά πήγαμε να έχουμε τα σχολεία μας, να έχουμε, λέγει, στα σχολεία, να είναι τα σχολεία τα δημόσια όπως είναι τα ιδιωτικά. Γιατί δεν γίνονται? Μέσα η παιδεία στην αίθουσα του δημόσιου σχολείου είναι καταπληκτική. Η παιδεία όμως είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή αυτό που έχουν οι εκπαιδευτικοί, στους οποίους οφείλουμε πάρα πολλά και πρέπει να το λέω συνέχεια αυτό και δεν τους μνημονεύουμε πάρα πολύ. Βλέπουμε κανένα αρνητικό φαινόμενο και στεκόμαστε πάνω. Γιατί ξέρω, οι δημοσιογράφοι ψάχνουμε για την είδηση που δεν είναι σοβαρή, που δεν είναι καλή, έτσι. Η είδηση είναι αυτή που δεν έχει, που δεν είναι, ναι, που δεν έχει καλή, θετικό πρόσημο. Που δεν έχει θετικό πρόσημο, ναι. Εκεί λοιπόν είμαστε σε αυτά τα θέματα. Είχαμε το σχολείο, το κτίριο, γιατί να μην είναι, οι τουαλέτες, γιατί να μην είναι καλύτερες από το ιδιωτικό. Εγώ αυτή την προσπάθεια έκανα. Οπότε, ποια είναι η παρκαταθήκη σας, το έργο σας δηλαδή για την πόλη της Πεύκης Αττικής? Ανθρώπινη πόλη. Η ανθρώπινη πόλη, και ξεκινάς από το μικρό παιδί που λες, το παιδικό σταθμό θα είναι έτσι, έτσι, έτσι. Παίρνεις ένα παιδί και μετά φτάνεις στη μεγάλη ηλικία, στην τρίτη ηλικία, στα καπί. Τι, δηλαδή, ναι. Ο κόσμος που πάει. Τώρα έχουμε μια άλλη κατηγορία που βγαίνει. Λίγο πριν από τα καπί είναι οι άνθρωποι που συνταξιοδοτούνται και είναι και σε δύσκολη θέση. Δηλαδή, που μελαγχολούνε. Ναι. Είναι από όσους φεύγουν από τη δουλειά τους, παραπάνω από τους μισούς νιώθουν άχρηστοι. Ναι. Εκεί λοιπόν πρέπει, είναι ένα πένθος, βαρύ πένθος. Ναι, εκεί έχουμε λοιπόν, πρέπει να κάνουμε τη λέσχη, όπως το βγάζουμε εδώ, η διπλή καριέρα που. Το μεγάλο θέμα. Εδώ λοιπόν έχεις να αντιμετωπίσει και αυτό, τη μαζική άθληση. Ο κόσμος μέσα από τα προβλήματα βρήκε μεγάλη διέξοδο. Ξέρεις ότι έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ η άθληση στους δήμους. Ναι. Άρα λοιπόν δεν είναι να τα βλέπουμε πια τα πράγματα από μακριά. Πρέπει να τα αλλάξουμε, πρέπει να σταθούμε, πρέπει να λέμε. Γυμνάζονται στο στάδιο της Πεύκης, γίνουν 500 άνθρωποι την ημέρα. Δεν είναι απλά πράγματα. Και στο πλαίσιο αυτής της προσφοράς, της διάσης προσφοράς που σας διακατέχει, κατεβαίνετε υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στην περιφέρεια Αττικής με τον συνδυασμό Αττική Μπροστά του Νίκου Χαρδαλιά. Τι προσδοκάτε, κύριε Θεοδωρακόπουλε, από την εκλογή σας ως περιφερειακού συμβούλου Αττικής? Καταρχήν πρέπει να πω ότι ευνηδίασε αρκετός η δική μου συμμετοχή στο περιφερειακό, γιατί άλλαξα κατηγορία. Αλλά ήταν κάτι που έγινε με μεγάλη σκέψη. Mm-hmm. Και αποδέχθηκα με μεγάλη χαρά την πρόταση του
Νίκο τον Χαρδαλιά, τον οποίο γνώριζα γιατί την περίοδο που, ήταν, που ήμουν δήμαρχο στην Πέφχη ήταν δήμαρχο στο Βύρονα. Στο Βύρονα. Και με είχε βοηθήσει πάρα πολύ στο θέμα τη προστασία των δασών. Γιατί στην Πέφχη έχουμε δύο μεγάλα δάση και εγώ έτρεμα μου, η ψυχούλα μου το ξέρει, που κάθε βράδυ έτρεμα μην έχουμε κανένα πρόβλημα στα δάση. Γιατί τα δάση θα κάνει 40 χρόνια να ξαναγίνουν, ενώ τα υπόλοιπα τα φτιάχνει πολύ εύκολα. Λοιπόν, και έτσι μου είχε δώσει πάρα πολλές συμβουλές και είχαμε οργανώσει την πολιτική προστασία. Την πολιτική προστασία πριν από 15 περίπου χρόνια. Δηλαδή, πολύ νωρίς αυτά τα πράγματα. Τώρα λοιπόν μου έκανε αυτή τη τιμή. Ο στόχος μου είναι να είμαστε καλοί όλοι στα αυτονόητα, στην καθημερινότητα. Να μην βγαίνει ο πολίτης από το σπίτι του και να μην βρίσκει το ένα το σκουπίδι μπροστά, το ένα το από εκεί, το άλλο το από εδώ. Δηλαδή να πηγαίνει αυτά που εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να τα συζητάμε καθόλου. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι να τυχαίνεις εξυπηρετήσεων στις υπηρεσίες πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα. Άμεσα, χωρίς ταλαιπωρία. Δηλαδή, λέμε, ανανεώνουμε μια άδεια, ας πούμε, και κάνει 3 μήνες. Θα πρέπει να δεις γιατί να μην κάνει 15 μέρες. Δηλαδή, πράγματα απλά καταρχήν να πιάσουμε. Και τα υπόλοιπα είναι τα μεγάλα που ζούμε τώρα, από τις πλημμύρες, από το ένα, από το άλλο. Εγώ καίγομαι πολύ για την νεολαία και για το θέμα του αθλητισμού, όπως είναι φυσικό, αλλά δεν αφήνω και τα άλλα, επειδή λίγο πολύ έχω ασχοληθεί, ήμουνα και στο Συμβούλιο της ΚΕΔΕ. Επισηρέτων. Ναι, που είχαμε. Ήμουνα στο συντονιστικό για την διαβιομάθηση. Το πρώτο παρατηρητήριο έγινε τότε και ήμουν μέλος του για το bullying. Δηλαδή είναι σύνθετα. Μία συσσωρευμένη εμπειρία που θα αποδειχθεί χρήσιμη εφόσον εκλεγείτε. Ναι, αυτό είναι. Οπότε το θέμα είναι ότι πρέπει να εκλεγώ, έτσι. Εντάξει, αυτό. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Είμαι στο βόρειο τομέα. Στο βόρειο τομέα. Έτσι, βόρειος τομέας είναι από τη Φιλοθέη, Παπάγου και πάνω, που φυσικά Χολαργός, Χαλάνδρη, η Παρασκευή, Πεντέλη. Βρυλίσια, ναι, Πεντέλη, γυρίζουμε Κηφισιά, Μαρούση, Νέα Ιωνία. Το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο είναι σίγουρα μέσα. Είναι η μεταμόρφωση, ο δικός μου δήμος, το υλικό Ψιπεύκη. Αφήσαμε τη Φιλοθέη, την είπαμε από εδώ. Ψυχικό, νεοψυχικό. Φιλοθέη. 12 δήμοι. Τώρα αν έφαγα ένα δήμο, φαντάζομαι ότι θα το προσέξουν και θα με μαυρίσουν. Στο βόρειο τομέα, τέλος πάντων, για να και είμαστε καλυμμένοι. Ναι. Λοιπόν, εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία, γιατί η αυτοδιοίκηση, η περιφέρεια Αττικής εν προκειμένου, χρειάζεται ανθρώπους με γνώση, εμπειρία και διάθεση προσφοράς στα κοινά. Λοιπόν, επίλογος. Κύριε Θεοδωρακόπουλε, αγαπητέ μου πρόεδρε του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία στο στούντιο του Ιόνιον FM και το Materiale Sportivo. Καλή επιτυχία στην περιφέρεια Αττικής που κατεβαίνετε και η παρουσία σας εδώ, πρέπει να το πω, ήταν μεγάλη τιμή. Και για μένα ήταν χαρά που ήμουν μαζί σου. Παρακολουθούσα από μακριά τις εκπομπές που έχεις δημιουργήσει και που πάντα είχαν ιδιαίτερη έτσι, αξία. Τιμή μου. Είσαι ένας άνθρωπος πολύ του αθλητισμού, παραπάνω από ότι πιστεύει ο κόσμος, γιατί κινείς πολλά νήματα. Έτσι. Χαρά μου που τα είπαμε. Και εδώ είμαστε να συγκρουστούμε άμα χρειαστεί. Βεβαίως. Ανά πάσα στιγμή, πρόεδρε μου. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είναι καλά όλοι οι ακροατές μας. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς για την προσοχή. Καλή συνέχεια με την ακρόαση των εκπομπών του Ιόνιον FM. Ήταν το Materiale Sportivo. Η καλή αθλητική είδηση της ημέρας με τον δημοσιογράφο Γιάννη Σταθόπουλο από το Ιόνιον FM.